Επεισόδια μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διαμαρτυρία για φορολογικό και ασφαλιστικό. Τέλη Μαρτίου η ολοκλήρωση της δομής φιλοξενίας στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Αμέσως μετά έρχεται νέο κύμα προσφύγων και μεταναστών. Παραμένει άγνωστος αριθμός. Άνω κάτω με τα δρομολόγια των ναυτιλιακών εταιριών λόγω απαγορευτικού. Πάνω Σκουρλέτης δεν δικαιολογείται να μην πληρώνονται οι συμβασιούχοι καθαριότητας. Έως 30.000 οι συμβασιούχοι που μπορούν να γίνουν μόνιμοι. Σκουρλέτης προς δημάρχους μέσα στον Μάρτιο η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Σύσκεψη για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας πραγματοποίησαν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται και για συλλαλητήριο. Χαρακτηρισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλα σε περιφερειακό. Η Δάσος παραμένει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλα Θόδωρο Μαρκόπουλο επισκέφθηκε ο στρατηγός διοικητής της 20ης Θωρακισμένης Μεραρχίας Γιώργος Σταματιάδης με αφορμή την παράδοση της διοίκησης της Μεραρχίας. Συνεχίζεται η εβδομάδα εξωτερικής ιεραποστολής με δράσεις και εκδηλώσεις. Εκδήλωση του Καπίτου Δήμου Καβάλας για την ημέρα της γυναίκας. Δελφίνι στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος.